παιδί μου. Θέλω τα όπα μου, θέλω τις τρέχες μου, θέλω τις τσάρκες μου με γιοταγή. Θέλω τις τσάρκες μου, θέλω τις τσάρκες μου, τις τσάρκες μου με στην εξοχή. Θέλω τα λιώτικα, θέλω τα πίθανα και τα παράξενα που έχει η ζωή. Θέλω τα βελέπια μου και τα ξενίκια μου, θέλω τα όργανα ως το πρωί. Φαλιάρα μου από τον άνθρωπο που αγαπώ. Θέλω τα λιώτικα, θέλω τα πίθανα και τα παράξενα που έχει η ζωή. Θέλω τα γλέδια μου και τα ξενίκια μου, θέλω τα όργανα ως το πρωί. Τρέλες μου θέλω, τις τσάρκες μου με γετσοκί. Με γιοταγί θέλω, τις μάσες μου θέλω, τις φούμες μου θέλω, την ξάπλα μου στην εξοχή. Έλα, δώστε μας ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα στην Τέτα και στο Χάρη σας παρακαλώ. Τέτα μου να σου πω κάτι. Έλα εδώ. Εγώ σε δικαιολογώ. Τέτα εδώ μας είπα να στεκόμαστε. Είναι δύσκολα τα λόγια αυτά. Καλή λαχάνια, σαν βγήκε ένα ρίο από μέσα μου. Αλλά είχες βρίο. Δεν πειράζει. Να το. Ευχαριστώ πολύ, αλλά ξέχασα τα λόγια. Πείστε το. Τέτα, γερά. Γερά με τσάπουκα! Να, ο κόσμος εμψυχώνει. Κοίταξε. Δεν πειράζει, εγώ είμαι χαρούμενη, δεν πειράζει. Το τρελαθώ! Ξέχασα και τα λόγια, αλλά τα διόρθωσε ο Χάρης. Okay. Ο Χάρης δεν μιλάει τώρα ακόμη. Θέλει λίγο να πάρει κάποιες ανάσες. Ξέρει ο Χάρης. Θα του δώσουμε αυτό το χρόνο. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά σε όλους. Σε αυτούς που μας ακούνε σήμερα και σε αυτούς που θα μας δουν αύριο. Αύριο πού θα σας δουν? Όσοι δεν μας δουν σήμερα. Τι λες, Τέτα? Εγώ μετά που γελάω. Δηλαδή αυτοί που θα μας δουν αύριο θα μας ξανακούσουν αύριο να λέμε αυτό. Ούτε θα μας δουν στο YouTube. Συγγνώμη, Τέτα, πού θα μας δουν αύριο? Στο YouTube, άμα κοιμούνται τι θα κάνουν. Οπότε θα ακούσουν αυτό που είπα. Πες μου, γιατί κρατάς και το φόρεμα? Ότι θα μας δουν κάποιοι στο YouTube. Α, είναι και το YouTube η Τέτα. Αυτό εννοούσα. Δηλαδή με ξεπερνάει, συγγνώμη. Είσαι και το YouTube. Έχω τόσα πολλά πράγματα να πω. Εγώ το διασκέδασα. Συγγνώμη, ξέχασα τα λόγια μου. Δεν πειράζει. Τέτα. Κοίτα με. Με γλύκα. Λοιπόν, Τέτα, καταρχήν να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, γιατί είχες αυτό το μπρίο, αυτή την τσαχπινιά. Μα τι φαινόμενο είσαι εσύ τελικά. Χάρη, είσαι πάρα πολύ τυχερός άντρας. Είμαι απίστευτα τυχερός. Κάθε βράδυ πάω σπίτι μου και κάνω το σταυρό μου. Έτσι. Να τα. Γιατί έλεγε στην αρχή ότι μήπως είμαι και λίγο άτυχος και τα λοιπά. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Πάρα πολύ τυχερός. Τέτα, σου είπε ο Χάρης ότι σου είπε κάποια στιγμή στην πρόβα από ό,τι είδα στο βίντεο. Αυτό εννοεί. Δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτό. Αυτό εννοεί. Okay. Αυτό εννοεί. Έλα, σου είπε κάποια στιγμή ο Χάρης να μην το πεις όπως το, με τη φωνή της Βουγιουκλάκη. Να το πεις με τη δική σου φωνή. Εγώ θα σε παρακαλέσω να το πεις με τη φωνή της Βουγιουκλάκη, Τέτα. Έτσι το είπε. Έτσι το είπε. Αλήθεια. Θέλω τα όπα μου. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Τέτα. Τι γίνεται, μάνα Τέτα? Δεν ξέρω, στις πρόβες είμαι καλύτερη. Να σας πω τι φταίει, μπορώ να πω τι φταίει. Ναι. Το ότι βγήκαμε τελευταίοι. Γιατί και αυτό τι φταίει. Μπορεί κουράστηκα λίγο. Το άγχος, ναι. Πώς το λένε, αυξάνεται γεωμετρικά για την Τέτα όσο περιμένουμε. Περνάει να πούμε. Ώρα. Και το διαπίστωσα σήμερα. Να δούμε τι άλλη δικαιολογία θα σκεφτείς να πεις, ρε Χάρη. Το άγχος αυξάνεται γεωμετρικά. Αυξάνεται γεωμετρικά. Τι άλλο θα ακούσεις. Αν είχα δοκεί πρώτη.
το είχε πει καλύτερα. Θα το είχαμε σκίσει. Θεϊκή ατάκα. Αλλά μου άρεσε, γιατί κάποια στιγμή, επειδή σας παρακολουθούσα από εκεί πίσω, κάποια στιγμή, καθώς χόρευε, γιατί είδαμε και το Χάρη Βαρθακούρη να χορεύει σήμερα. Κάτι έπρεπε να κάνει. Χόρευε ο Χάρης, έλεγε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Προσπάθησε να σε εμψυχώσει, Τέτα. Στο Χάρη μου, με όλη την καρδιά μου, ειλικρινά. Έτσι το ρίχνει το Χάρη μου, αυτά που κάνει. Αυτά. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο, Δημήτρη, για αυτή την τσαχπινιά, για αυτό το φαινόμενο που λέγεται Τέτα. Κοίταξε, Τέτα, ήσουν πράγματι πολύ καλή να σε βλέπουμε, πολύ μπρίο, έβγαλες την προσωπικότητα που έχεις. Αλλά σε ένα σημείο ξέχασες να τραγουδάς. Ξέχασα τα λόγια. Δεν με πείραξε και τόσο. Καμιά φορά το παθαίνω από τη χαρά μου, δίνω έφαση στα άλλα. Δεν θα σχολιάσω αν το ίδιο το τραγούδι σου όμως κάπου το ξέχασες. Δεν πειράζει, καρδούλα μου, δεν πειράζει. Πόσο με βαθμολογείς. Δεν πειράζει, πόσο με βαθμολογείτε. Όχι, δεν θα το μας το πει τώρα αυτό. Όχι. Κάθε πράγμα την ώρα του. Νόμιζα ότι με ρώταγε. Μπερδεύτηκες. Δηλαδή, ρε Τέτα, συγγνώμη. Εσύ, καρδούλα μου. Πόσο πιστεύεις ότι πρέπει να σου βάλει η καρδούλα σου. Α, δεν πειράζει, όσο θέλει από την καρδιά του. Όσο θέλει, αυτό είναι. Δεν έχει νόημα για μένα, δεν υπάρχει. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου ο βαθμός. Ας είτε κάτι άλλο σε μένα, δεν με νοιάζει η βαθμολογία τόσο πολύ. Από φωνή δεν έχω πολύ. Ρούλα, πραγματικά δεν ξέρω, σε έχει αφήσει άφωνη, το γνωρίζω. Μου μιλάει η Τέτα, τι να κάνω, πρέπει να ακούσω την Τέτα. Μόλις τελειώσει, Χάρη μου, η Τέτα θα πάρω το λόγο. Τελείωσα. Είναι ατελείωτη. Αυτό. Πάμε. Ωχ, Θεούλη μου. Τα ξέχασες τα λόγια σου, γιατί τα ξέχασες ή τα ξέχασες τα λόγια σου από τη τσαχπινιά. Από τη χαρά την πολύ μου κάτι έπαθα. Κακό είναι. Δηλαδή σήμερα γιατί ήσουν πιο χαρούμενη από τις άλλες φορές και τις άλλες φορές. Όχι, μ' άρεσε το τραγούδι. Πιστεύω ότι είναι για τα μέτρα μου. Είναι Τέτα, το βάφτισα από μόνη μου. Εντάξει. Τι το βάφτισες? Τέτα, είναι χαρούμενο. Α, ναι. Οπότε να μην το λέμε θέλω τα όπα μου, να το λέμε Τέτα πια το τραγούδι. Ναι. Μπορούμε να το λέμε και όπα, όπα, Τέτα, όπα. Λέω. Γλυκούλης μου είστε, κύριε Θεοφάνος μου. Σας αγαπώ, δεν πειράζει. Αγαπάει όλο τον κόσμο, είναι. Αυτό ότι αγαπάς όλο τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό, Τέτα μου, αλλά εντάξει, να μάθεις και τα λόγια σου, άμα μπορέσεις. Ξέρω τα λόγια, δεν είναι πρόβλημα, αλλά εντάξει, το παθαίνω. Δεν είναι εύκολο να τραγουδάς εδώ πάνω, η αλήθεια είναι αυτή. Και θέλω να το γνωρίζετε αυτό. Για μένα είναι πρωτόγνωρο, ίσως γι' αυτό το παθαίνω. Στις πρόβες είμαι καλύτερη. Να γράφει, υπάρχει πιο απλό. Είναι πρωτόγνωρο. Χάρη, εσύ που ξέρεις αυτά και τα κάνεις μοναδικά τα βιντεάκια και δεν γράφουμε την πρόβα να τη δείχνουμε. Για να τελειώνουμε. Αφού λέει ότι στις πρόβες είναι καλύτερη. Σε μένα, το λέτε στην παραγωγή, πείτε το. Α, εγώ, ωραία. Παιδιά, πιστεύω για να υποστηρίξω. Όχι, και την θέλω, παραγωγή. Θα προσπαθήσω. Ότι, εντάξει, είπε το 80% του τραγουδιού. Ναι, το είπε, το είπε. Λοιπόν, έχει αυτή την τσαχμινιά τη γνωστή. Βλέπουμε ότι κάνει εκεί το φουστανάκι της, είναι χαριτωμένη. Ναι. Αυτά μπορώ να πω για την Τέτα, αλλά εγώ πιστεύω ότι πίσω από αυτή τη γατούλα που βλέπουμε, η Τέτα είναι μια γάτα με πέταλα, μια πανέξυπνη επιχειρηματίας, η οποία με χειρουργικές έτσι.